Και από την Νορβηγία και το Όσλο πάμε στη Μεγάλη Βρετανία. Πάμε να πραγματοποιήσουμε και τρίτη ζωντανή σύνδεση με εξωτερικό στο τρίτο μέρος της εκπομπής μας. Να συνομιλήσουμε με την κυρία Κική Σονίδου, η οποία είναι πρόεδρος του Ελληνικού Ιατρικού Συλλόγου στο Ηνωμένο Βασίλειο και οικογενειακή γιατρός. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή χρονιά. Χρόνια πολλά. Καλησπέρα. Καλή χρονιά. Εγώ σας ευχαριστώ που είμαι μαζί σας. Τρίτο σκληρό lockdown στη Μεγάλη Βρετανία. Τα πράγματα ξέφυγαν. Για ποιους λόγους, κυρία Σονίδου? Ξέφυγαν γιατί δεν υπήρχε συμμόρφωση, γιατί δεν φορούσε ο περισσότερος κόσμος μάσκα, γιατί ο κόσμος συνέχιζε να κυκλοφορεί, γιατί ο κόσμος συνέχιζε να συναθρίζεται και επειδή έχουμε δύο όπλα στη φαρέτρα μας, δύο εμβόλια πλέον, θεωρούσαν ότι αφού έχουμε τα εμβόλια θα είναι όλα καλά. Πολλοί κόσμος πλανάται και θεωρεί ότι από τη στιγμή που χορηγείται ένα εμβόλιο, μέσα σε λίγες μέρες έχουμε ανοσία. Η ανοσία χτίζεται σταδιακά. Και ακριβώς αυτό πιστεύω ήταν το λάθος μας. Η ελλειπή συμμόρφωση, υπήρξε και ένα μεταλλαγμένο στέλεχος, όπως έχετε ακούσει, το οποίο φυσικά συνέβαλε στη μεγαλύτερη μεταδοτικότητα και έχουμε φτάσει τις τελευταίες 10 μέρες να έχουμε από 50 έως 58.000 θετικά κρούσματα κάθε μέρα. Πρέπει να μας ανησυχεί αυτό το νέο στέλεχος, καθώς έχουν ξεκινήσει και οι εμβολιασμοί. Και αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Πόσο καλύπτουν τα εμβόλια αυτό το νέο στέλεχος, αυτή τη μετάλλαξη? Οι περισσότεροι πάντως γιατροί εμφανίζονται καθησυχαστικοί. Ο κορονοϊός είναι ένας ιός που μεταλλάσσεται και είναι γνωστές οι μεταλλάξεις του και η συγκεκριμένη μετάλλαξη ήταν γνωστή από το Σεπτέμβριο. Δεν ήταν κάτι καινούργιο. Βέβαια, το ότι έχουμε φτάσει να έχουμε 40% περισσότερα περιστατικά από ό,τι είχαμε τον Απρίλιο του 20, κατά τη διάρκεια του πρώτου lockdown και του πρώτου κύματος πανδημίας, αυτό είναι που μας ανησυχεί. Άρα, κάτι δεν πήγε καλά, κάτι δεν κάναμε καλά, η ελλειπή συμμόρφωση ναι. Τα εμβόλια σίγουρα, εφόσον έχουν φτιαχτεί για τον συγκεκριμένο ιό, θα έχουν ένα συγκεκριμένο μηχανισμό δράσης και σίγουρα παρέχουν κάποια ανοσία. Τώρα, αν θα μπορέσουμε να καλύψουμε όλα τα στελέχη ή όχι, αυτό θα φανεί στην πορεία. Αλλά σίγουρα, στο μεγαλύτερο ποσοστό, σίγουρα καλυπτόμαστε. Έχω μία ερώτηση. Ένας ο οποίος έχει νοσήσει από κορονοϊό πρέπει να εμβολιαστεί? Βεβαίως. Βεβαίως, γιατί όχι όταν νοσεί όμως άμεσα, πρέπει να περάσει ένα χρονικό διάστημα και να εμβολιαστεί. Κάποιος που νόσησε πριν μερικούς μήνες πρέπει να εμβολιαστεί, γιατί ξέρουμε ότι η ανοσία και τα αντισώματα που δημιουργούνται στον οργανισμό όταν προσβαλλόμεθα από έναν ιό κρατάνε για κάποιο χρονικό διάστημα. Δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο. Οι επιστήμονες έχουν αποφανθεί ότι μπορεί να είναι μέχρι 3 μήνες ή 6 μήνες. Άρα πάλι πρέπει να χτίσουμε μια ανοσία, πάλι πρέπει να ενισχύσουμε το αμυντικό μας σύστημα για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε μελλοντικές λοιμώξεις, επιλοιμώξεις. Γιατί είχαμε και δεύτερη λοίμωξη σε κάποιους ασθενείς, νόσησαν τον Απρίλιο και μετά από λίγους μήνες ξανανόσησαν. Άρα δεν μπορούμε να ξέρουμε και από τη στιγμή που έχουμε και νέα μεταλλαγμένα στελέχη, αν σε λίγους μήνες θα έχουμε καινούργιες λοιμώξεις χειρότερες, γιατί εμείς αυτή τη στιγμή αυτό βιώνουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μεγαλύτερο αριθμό ασθενών, πολύ πιο σοβαρές λοιμώξεις, άρα σίγουρα επιβάλλεται ο εμβολιασμός για να χτίσουμε ακόμα πιο καλή ανοσία στον οργανισμό μας. Και αυτό το νέο στέλεχος, αυτή η μετάλλαξη επηρεάζει κυρίως τους νέους. Έχει γραφτεί, έχει ακουστεί και αυτό? Έχει ακουστεί, ακούστηκε για τα παιδιά, αλλά δεν έχουμε κάτι επισήμως καταγεγραμμένο από επιστήμονες. Δεν έχουμε τόσα πολλά παιδιά που να νοσούν για να μπορέσουμε. Δεν έχω κάποια στοιχεία που να νοσήσαν παιδιά, νοσηλευθήκανε, άρα πρέπει να ανησυχούμε. Οι νέοι ήταν αυτοί που κυκλοφορούσαν. Ηλικιωμένοι είναι 8-9 μήνες σε κατοίκον περιορισμό οι περισσότεροι. Άρα αυτή η τρομερή εξάπλωση, γιατί είναι τρομερή η εξάπλωση του ιού, αφορά περισσότερα στα άτομα νεαρής ηλικίας. Φανταστείτε ότι μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσουμε τους 100.000 νεκρούς. Είναι τρομακτικό. Τα πρώτα αποτελέσματα θα τα δούμε μπροστά μας πότε, κυρία Σονίδου? Από τους εμβολιασμούς, μείωση κρουσμάτων, αυτό εννοώ. Για να τα δούμε θα περάσουν κάποιοι μήνες. Είμαστε περίπου 3 εβδομάδες πίσω στο πρόγραμμα, στον αρχικό σχεδιασμό που είχαμε κάνει για το πρόγραμμα του εμβολιασμού στη χώρα αυτή. Θεωρούν, αυτή είναι η αισιόδοξη πρόβλεψη της κυβερνήσεως, ότι μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου θα έχουν καταφέρει να εμβολιαστούν 13 εκατομμύρια από τα 65 εκατομμύρια του πληθυσμού. Εξαρτάται τώρα, γιατί έχουμε δύο εμβόλια. Το εμβόλιο της Pfizer το κάνεις τη συγκεκριμένη στιγμή που σου
προσφέρεται και μετά από 3 εβδομάδες πρέπει να κάνεις μια δεύτερη δόση. Διαπιστώσαμε ότι δεν έχουμε επαρκείς δόσεις εμβολίων, οπότε θα καθυστερήσουν. Αυτό δημιουργεί μια ανησυχία. Το εμβόλιο της Οξφόρδης, της AstraZeneca, η δεύτερη δόση γίνεται μετά από 3 μήνες, που είναι πολύ πιο πρακτικό και οι συνθήκες συντήρησής του είναι πολύ πιο καλές και πιο εύκολες, πιο προσβάσιμες, γιατί δεν φυλάσσεται σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες όπως αυτό της Pfizer. Άρα θεωρητικά θέλουμε 3 με 4 μήνες πλήρους εμβολιασμού, να έχουμε πετύχει ένα εμβολιασμό 60-70% για να δημιουργηθεί και η ανοσία της αγέλης. Θεωρούμε ότι γύρω στο Πάσχα και μετά θα επιστρέψουμε σε μια κανονικότητα, καλώς εχόντων των πραγμάτων. Τις εξελίξεις και τη διαχείριση της πανδημίας σε επίπεδο Ελλάδας φαντάζομαι τις παρακολουθείτε. Θέλω ένα σχόλιο. Κοιτάξτε, νομίζω ότι η κυβέρνηση και με το δεδομένο σύστημα υγείας που έχει αντιμετωπίζει την κρίση με τις δυνατότητες και με τα όπλα που έχει στη φαρέτρα της. Όταν δεν έχεις ένα δυνατό σύστημα υγείας, τότε αναγκαστικά είσαι πολύ πιο αυστηρός και λαμβάνεις πολύ πιο αυστηρά μέτρα. Δεν είχε άλλη επιλογή, γιατί πολύ απλά ούτε υγειονομικούς έχουμε πολλούς, ούτε μονάδες εντατικής θεραπείας και προσπάθησε να δημιουργήσει κάποιες συνθήκες. Κατανοώ την αγωνία και την ανησυχία, που είναι πολύ δύσκολο να το αποδεχτεί και ο κόσμος. Και αυτό ισχύει σε όλες τις κοινωνίες, όχι μόνο στην ελληνική. Ακόμα και το βρετανικό σύστημα υγείας που θεωρείται εξαιρετικό, ήδη βρίσκεται σε κρίση. Καταλαβαίνετε λοιπόν σε μια χώρα που έχει το 1/6 του πληθυσμού του Ηνωμένου Βασιλείου, πόσο πιο δύσκολο ήταν. Μάλιστα. Θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στους λοιμοξιολόγους. Πάντα έχουμε την κριτική μας διάθεση. Μπορεί σε πολλά θα συμφωνήσουμε, σε πολλά θα διαφωνήσουμε. Αλλά οι εμπειρίες και μεταξύ μας συνεργασία και γνώση, μόνο καλό μπορεί να αποφέρει στην κοινωνία. Αυτό τουλάχιστον πιστεύω εγώ. Κυρία Σονίδου, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέμβασή σας. Να είστε και καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και εσείς καλή χρονιά και αύριο χρόνια πολλά, γιατί είναι μια πολύ σπουδαία μέρα των Βέβαια. Φώτων για τους Ορθοδόξους απανταχού. Χρόνια να πολλά, καλά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Και εσείς.